Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, αν κρίνω από την ώρα. Είμαστε εδώ και κουβεντιάζουμε και δικτυωνόμαστε στα, έτσι, με τα δικά μας, της τεχνολογίας, με τα social media. Που πολύ χαίρομαι γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα εγώ και εσύ, Νικόλα Ουρανέ. Καλώς ήρθες στην Κρήτη. Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι στις φίλες, στους φίλους από άκρη-άκρη σε όλη την Κρήτη και ιντερνετικά μέσα από το live stream. Μόλις ποστάραμε και φαντάζομαι όλοι έχουν συντονιστεί από τα stories, από όλο το χαμό που κάναμε για να συντονιστούν όλες οι συχνότητες της Κρήτη TV. Λοιπόν, και συντονιζόμαστε με ένα πολύ πολύ δύσκολο θέμα, αν το σκεφτείς, γιατί όταν μιλάμε για τις αλλαγές, λίγο σου σφίγγει την καρδιά και λες τώρα αλλαγές πώς. Όσο δεκτικοί και όσο ευδιάθετοι και αν είμαστε απέναντι σε αλλαγές που συμβαίνουν κατά καιρούς στη ζωή μας, σε πιάνει λίγο ένα άγχος και λες τώρα τι κάνω, τώρα, γιατί όταν έχεις την ησυχία σου, το λιμανάκι σου, τα ήρεμα νερά, ναι μεν παραπονιέσαι και λες τώρα Παναγία μου γιατί, κάτι λείπει, από την άλλη όμως δύσκολα μπαίνει στη διαδικασία να πεις τώρα πάμε να το αλλάξουμε, πάμε να κάνουμε τη θάλασσα άνω κάτω, αλλά όταν το κάνεις αυτό με το κομμάτι της αλλαγής και μπεις σε αυτό το δρόμο, έρχονται ωραία πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνεις το πρώτο βήμα. Και να κάνεις το πρώτο βήμα, γιατί όταν κάνεις το πρώτο βήμα, αναγκαστικά το δεύτερο πόδι θα ακολουθήσει. Δεν μπορείς να μείνεις αμπελαργός στον αέρα. Εμείς όμως πολλές φορές έχουμε αντιστάσεις. Έχουμε μεγαλώσει με τη λεγόμενη αντίσταση στην αλλαγή. Είναι το κομμάτι του αγνώστου, είναι το κομμάτι του φόβου. Τρομάζεις. Είναι το κομμάτι της, έλα μωρέ τώρα που να πάω να τρέχω, τώρα που να ξεβολεύομαι. Είναι ό,τι αντίθετο από την πρόοδο, από την επέκταση, από την άνοδο, από τη διαφοροποίηση. Δεν μας αρέσει η πραγματικότητά μας, δεν μας αρέσει αυτό που ζούμε. Βάζουμε πάρα πολύ νερό στο κρασί μας, τόσο πολύ νερό που δεν πίνουμε καν κρασί. Τελικά, πίνουμε νερό σχεδόν, αλλά παρόλα αυτά, ρίχνοντας ματιές κλεφτές, γιατί μας αρέσει να παρακολουθούμε και τι γίνεται γύρω μας, όχι παραδειγματιζόμενοι, αλλά κουτσομπολεύοντας και λίγο. Λέμε, δεν βαριέσαι, να, κοίτα κι αυτός δεν κάνει και τίποτα σπουδαίο, κοίτα κι ο άλλος έχει παράπονα, προβλήματα, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος, όλοι πάνε στη δουλειά τους μουρτζούφλιδες, οπότε ας μην παραπονιέμαι, την υγεία μας να έχουμε. Αλλά έτσι δεν θα έχουμε την υγεία μας, μπορεί να την έχουμε σήμερα, αλλά βυθιζόμενοι στις αρνητικές σκέψεις, βυθιζόμενοι στο φόβο, λίγο πιο κάτω μπορεί και να μην έχουμε την υγεία μας. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά όλες αυτές οι πιέσεις, όλα αυτά τα διέξοδα, όλες αυτές οι. Η συγκέντρωση του άγχους και της πίεσης, ναι, και αυτού του. Σωματοποιούνται. Ουφ, και ουφ. Σωματοποιούνται. Που δεν περνάω καλά, σωματοποιούνται. Αλλαγές σημαίνει απαραίτητα ρίσκο, ή αλλαγές μπορεί να είναι τσούκου 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 κάνω αλλαγές. Οι όμορφες αλλαγές είναι οι μικρές αλλαγές. Καταρχήν, για να εγκαταστήσω μια καινούργια συνήθεια, για να εγκαταστήσω μια αλλαγή, χρειάζεται να δημιουργήσω, θα έλεγε κάποιος κβαντικός φυσικός, θα έλεγε κάποιος νευρολόγος, ένα νέο νευρόνο στο κεφάλι μου. Γιατί οι άνθρωποι αντιδρούμε σπασμωδικά. Ειδικά σε καταστάσεις δύσκολες, ειδικά σε καταστάσεις πιεστικές, έχουμε την τάση να επανερχόμαστε στην πρώτερη κατάστασή μας. Δηλαδή, κάνουμε μια ωραία διατροφή, κάνουμε μια αποδέσμευση 1-2 κιλών. Περνάμε μια περίοδο πιεστική άγχους, έχουμε την τάση να ανοίγουμε το ψυγείο, να χλαπακιάζουμε και να ξαναρχόμαστε 3 κιλά παραπάνω από τα 2 που χάσαμε. Οπότε, για να εγκαταστήσω μια αλλαγή η οποία θα κρατήσει, θα χρειαστώ σίγουρα τη βοήθεια ενός ειδικού, ενός διατροφολόγου, ενός γυμναστή, ενός personal trainer, ενός life coach, ο οποίος θα είναι ο σύντροφος υπευθυνότητάς μου στη διαδικασία της αλλαγής μου. Και πριν αποφασίσω την αλλαγή μου, να ξέρω προς ποια κατεύθυνση θα την κάνω. Να μην είναι αυτή η αλλαγή μου, να μην έχει ένα κίνητρο και να μην είναι χρωματισμένη από μια στιγμή αντίδραση της στιγμής. Ή από γενικά και αόριστα. Σπασμωδική, ναι. Να ξέρω πού ξεκινάω, ότι η αφετηρία μου είναι αυτή τώρα και πού θέλω να πάω. Και να φροντίζω οι ενδιάμεσες σταθμοί, οι ενδιάμεσες αποφάσεις μου, οι ενδιάμεσες επιλογές, να οδηγούν στον τελικό μου στόχο. Ναι, αλλά κάτσε τώρα, για να σκεφτείς ποιος θα είναι και να αποφασίσεις ποιος θα είναι ο τελικός σου στόχος, πρέπει να κάνεις και μια ενδοσκόπηση και πρέπει έτσι να κάνεις και έναν απολογισμό, και αυτό δεν γίνεται έτσι, είναι μια ανοιχτή. Πρέπει να έχει μαζευτεί μέσα σου και να νιώθεις ότι τώρα εγώ πάω να κάνω αλλαγή, γιατί το χρειάζομαι. Γιατί τεκμηριώνουμε και μέσα μας, έτσι, για αυτόν και για αυτόν τον λόγο. Αυτό για να το κάνουμε όμως και για να αφήσουμε τον εαυτό μας να τα συνειδητοποιήσει, δεν πρέπει κάτι να μας ταρακουνήσει. Συνήθως, αν όχι όλες, τις περισσότερες φορές, σε συντριπτικό ποσοστό, ο πόνος είναι αυτός που κάνει αυτή τη δουλειά. Μια συμπαντική κλωτσιά που λέμε στα σεμινάρια μας. Ενώ είμαι εγώ μια χαρά στην πολυθρόνα μου, έρχεται μια απώλεια.
έρχεται μία απόλυση, έρχεται μία χρεοκοπία, έρχεται ένα διαζύγιο. Τρώω μία ωραία συμπαντική κλωτσιά, θεϊκή κλωτσιά. Εκείνη την ώρα πονάει η κλωτσιά, μελανιάζει, πονά, από τον πόνο αναγκαστικά σηκώνομαι από την καρέκλα και μετακινούμαι, χωρίς να ξέρω πού να πάω, μέσα στο φόβο μου. Αλλά πιο κάτω θα δω ότι αν συνεχίσω να κάνω μάθημα αυτό το δυσάρεστο συμβάν, αργότερα, λίγο πιο πέρα, θα ευλογώ εκείνη τη στιγμή που έζησα αυτή την καθοριστική δύσκολη εμπειρία μου. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και για να μην με συμμυρίσουμε από αυτή την όποια απώλεια, από αυτή την όποια δυσκολία, αυτό το που λέμε χάνω τη γη κατά τα πόδια μου, που είπες εσύ με τη συμπαντική κλωτσιά. Για να μην με συμμυρίσουμε, αλλά να φτάσουμε στο άλλο άκρο και να πούμε ότι πάμε να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και να προχωρήσουμε, γιατί δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λένε ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Αν όλα γίνονται για κάποιο λόγο, τότε αυτός ο λόγος σε καλό θα μας βγει. Σίγουρα, αλλά εμείς φροντίζουμε με τη συμπεριφορά μας και τις πεποιθήσεις μας, που είναι λίγο σκουριασμένες, οι λόγοι να είναι κατώτεροι. Οπότε οι κατώτεροι λόγοι θα μας βυθίσουν λίγο για να πάρουμε φόρα να ανέβουμε, να βγούμε στο ξέφωτο. Σίγουρα αυτά που λέμε δεν τα λέμε διαπιστωτικά ή κρίνοντας τον κόσμο. Πολύ καλά ξέρουν οι φίλες και φίλοι και στα βιβλία μας, στο Αγάπη Τώρα, στο Ευζήν Τώρα, μοιραζόμαστε και τις δικές μας εμπειρίες. Αν δεν υπήρχαν οι δικές μας δύσκολες εμπειρίες και οι δικές μου και της Τζιλ Δούκα, δεν θα ήμασταν αυτό που είμαστε σήμερα, δεν θα είχαμε σπουδάσει αυτό που ήταν εμάς ο πόνος και η κατάρα μας και δεν θα το δίναμε με τόση αγάπη μέσα από το παράδειγμά μας και από τη διδασκαλία μας στον κόσμο. Ως ένα βαθμό είναι χρήσιμες κάποιες δύσκολες εμπειρίες. Από ένα σημείο και πέρα, αν το αφήσω και με πάρει εντελώς από κάτω, μετά χάνω την πίστη μου εντελώς στη ζωή, χάνω την πίστη μου εντελώς σε όλα τα πράγματα και χάνω την πίστη μου και στον ίδιο μου τον εαυτό. Γι' αυτό θα χρειαστεί με κάθε αφορμή να αναζητάω αφορμές να μπορώ να ξεπερνάω τον εαυτό μου, να ξεπερνάω τις αδυναμίες μου, να ξεπερνάω την αδράνειά μου και να μπαίνω στη δράση. Οτιδήποτε κάνω που με κάνει δραστήριο, που με κάνει ενεργό, είναι καλό. Αλλά εγώ θα πω, δεν μπορώ τώρα, δουλεύω ένα 8ωρο και παραπάνω, έχω να πάω τα παιδιά μου δεξιά-αριστερά στις δραστηριότητες. Δικαιολογίες στον εαυτό μας περισσότερο βρίσκουμε, με υπαρκτά γεγονότα. Υπάρχουν αυτά και είναι ωραία να συμβαίνουν, να τρέχω τα παιδιά μου και να δουλεύω από το πρωί στο βράδυ. Αλλά αν κάτσω και με ψάξω, ψιλοσκόπημα δεν μου έχω αφήσει ούτε ανάσα να παίρνω. Γιατί φοβάμαι να αντιμετωπίσω εμένα στον ελεύθερο χρόνο μου. Φοβάμαι όταν μείνω λίγο μόνος με τον εαυτό μου, όταν πάω να πιω ένα καφέ με τον εαυτό μου, μια πορτοκαλάδα, φοβάμαι τι θα μου πει ο εαυτός μου. Φοβάμαι ότι θα μου ζητήσει να τον προσέξω, να τον συμπαθήσω και να του δώσω λίγο χρόνο να αναπνεύσει, γιατί τον έχω καταπλακώσει. Είμαι μονίμως απασχολημένος και δεν ακούω το μέσα μου. Δεν μου δίνω λίγο ένα χάδι, μια αγκαλιά, λίγο τρυφερότητα, μια καλή κουβέντα στον καθρέφτη. Δεν μου δίνω σημασία. Αλλά από την άλλη, όλοι οι άλλοι πρέπει να μου δίνουν σημασία, να είναι τύπος και υπογραμμή. Και σε ποιος θα δώσει σημασία, σε έναν άνθρωπο ο οποίος πρώτα απ' όλα δεν δίνει σημασία και αξιοπιστία και αυτοπεποίθηση στον ίδιο τον εαυτό. Δεν ακούμε τον εαυτό μας, γιατί υπάρχει περίπτωση που πολύ συχνά κάνουμε πράγματα επηρεαζόμενοι από τις σκέψεις μας, συγγνώμη, και τελικά κάνουμε λάθη, κάνουμε ανοησίες, κάνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι αυτά τα οποία θα θέλαμε, αλλά οι σκέψεις μας μας κρατάνε πίσω, γιατί ο εαυτός μας κάποιες φορές δεν μας τα λέει τόσο καλά στο αυτάκι μας. Μας λέει, κοίταξε μήπως θα το κάνεις έτσι, μήπως, και οι σκέψεις γίνονται τροχοπέδι. Φυσικά. Φυσικά. Εγώ θυμάμαι όταν έπαιρνα το δίπλωμα, έβγαινα να οδηγήσω για πρώτη φορά με τη σχολή οδηγών. Ήταν ο δάσκαλος της σχολής οδηγών. Οδηγούσα εγώ, αλλά όπου χρειαζόταν επενέβαινε ο δάσκαλος. Εμείς μέσα από τις σκέψεις μας, οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο από πεποιθήσεις χρόνων, οι οποίες έχουν σκουριάσει, αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε τα μάξη της ζωής μας να το οδηγούν οι σκέψεις, να το οδηγεί ο φόβος. Είναι ένας μεθυσμένος οδηγός οι σκέψεις και ο φόβος. Είναι ένας οδηγός ο οποίος δεν έχει συνείδηση, είναι λίγο ασυνείδητος οδηγός. Και πάει στην εθνική τα μάξη δεξιά και αριστερά. Και παίρνει και τίποτα σβάρνα, παίρνει και τις λακκούβες μαζί. Οπότε πρέπει να προσέχω σε ποιον δίνω τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου. Είναι μια καλή πρόταση να ελέγχω, να παρατηρώ λίγο τις σκέψεις μου, αλλά κυρίως θα πρέπει να αρχίσω να γυμνάσω πέρα από τις σκέψεις μου και το κομμάτι της αίσθησής μου. Να δω πώς νιώθω με αυτό το σενάριο, με αυτή τη σκέψη. Αν δω ότι εκείνη την ώρα που κάνω αυτή τη σκέψη, το συναίσθημά μου ξυνίζει,
ας αλλάξω τη σκέψη. Δεν είμαι δέντρο, αυτό, να μετακινήσω τη σκέψη. Αυτό που λες τώρα είναι πολύ πολύ σπουδαίο. Όταν σκεφτόμαστε κάτι, έχουμε ένα αντίστοιχο πρόσημο μέσα μας. Θετικό, αρνητικό, μία γλυκόπικρη, ξινή, πικρή, μία γεύση. Ναι, και αυτή τη γεύση εμείς δεν την αφήνουμε να εκδηλωθεί. Να εκδηλωθεί και να την αναγνωρίσουμε. Γιατί δεν είναι χάρισμα δικό μου, δεν είναι χάρισμα της Ιωάννας. Όλοι μας. Η αυτοβελτίωση δεν είναι για λίγους. Δεν είναι για μια ελίτ που τη βάρεσε και τώρα είπε θα πάω στα σεμινάρια, θα γυρνάω τον κόσμο, θα μορφωθώ, θα σπουδά. Η αυτοβελτίωση, το να βελτιώνομαι σαν ανθρώπινη προσωπική, είναι μια υποχρέωση όλων μας απέναντι σε αυτό που ζούμε, στο μεγαλείο του οργανισμού μας, με τόσα κύτταρα, με τόσα όργανα, με τόσες λειτουργίες, με τέτοια ευφυΐα, με τέτοια ψυχική νοημοσύνη και συναισθηματική νοημοσύνη. Ο οργανισμός άνθρωπος είναι ένα απίστευτο εργαλείο, το οποίο το ξεφτιλίζουμε εμείς κάθε μέρα. Το σέρνουμε δεξιά και αριστερά, σαν μεθυσμένοι είμαστε από την κακομουτσουνιά μας, από τον αρνητισμό μας, από τη μιζέρια μας, από την απογοήτευσή μας. Εντάξει, είπαμε, η ζωή είναι δύσκολη. Ωραία, το κατάλαβα. Έχει ανεργία, έχει λίγα χρήματα, έχει το ένα το άλλο. Εγώ πώς μπορώ να υπερβώ και να βελτιώσω τη θέση μου? Ενώ είναι δύσκολα τα πράγματα. Άρα να αλλάξω. Να αλλάξω, φυσικά. Είναι μονόδρομος η αλλαγή. Θέλω, δεν θέλω, ας αλλάξω συνειδητά με δικιά μου πρόθεση. Αλλιώς θα έρθει κάτι να μου δώσει μία, ένας άλλος μεθυσμένος οδηγός, θα τρακάρει έναν άλλο μεθυσμένο οδηγό και δεν υπάρχει εκεί φιλικός διακανονισμός. Φιλική. Δεν υπάρχει φιλικός διακανονισμός, υπάρχει συμπαντικός διακανονισμός. Θεϊκός διακανονισμός. Στις περιπτώσεις αυτές που θέλουμε μια υποστήριξη στα πρώτα βήματα τουλάχιστον των αλλαγών, όλοι, ανεξάρτητα από το αν είμαστε ισχυρές προσωπικότητες ή όχι. Οπωσδήποτε. Σημαίνει ότι θα θέλουμε για πάντα αυτό το δεκανίκι, αυτόν τον άνθρωπο, τον όποιον άνθρωπο μας συμβουλεύει, το έχουμε ανάγκη? Δηλαδή, έχει να κάνει με αδυναμία μας να διαχειριστούμε τη ζωή μας? Ή μήπως καμιά φορά εκεί κάπου θολώνουν τα κριτήριά μας, κάπου θέλουμε ένα τρίτο, τέταρτο μάτι να μας πει πώς βλέπει αντικειμενικά τη δική μας ζωή? Δεν θέλουμε μόνο τρίτο, τέταρτο μάτι. Θέλουμε όλο το γενεολογικό μας δέντρο και όλους τους φίλους μας και τους συμμαθητές μας. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτούς που ρωτάμε δεν είναι σοφοί. Αν ήταν δηλαδή ο Πλάτωνος, Αριστοτέλης, κάποιος ο Σωκράτης, κυκλοφορούσε μες στο Ηράκλειο, στην Αθήνα, δεν ξέρω πού, κάνανε, κόβανε βόλτες στα λιοντάρια και τους σταματάγαμε και τους λέγαμε, φίλε Σωκράτη, φίλε Αριστοτέλη, φίλε Πλάτωνα. Να ρωτήσω κάτι για τη ζωή μου. Καταρχήν δεν θα σου λέγε. Δεν θα σου απαντούσε. Εμείς δεχόμαστε συνέχεια γνώμες ανθρώπων που φιλοσοφούν τη ζωή τους και δίνουν συμβουλές σε εμάς που η ζωή είναι διαφορετική δική μας. Άρα οι συμβουλές τους, όσο καλό προαίρετες και πολλές φορές και κακό προαίρετες είναι, τη δική μας ζωή θα επηρεάσουν. Ακριβώς. Και εμείς το κάνουμε από αδυναμία για να τους χρεώσουμε στην πρώτη στραβή. Να χρεώσω, λέει, την αδερφή μου που μου είπε να κάνω αυτό, τη φίλη μου που κάνω αυτό. Δεν παίρνω την ευθύνη μου και να ζητήσω βοήθεια. Ξέρεις, Ιωάννα, κι εγώ ήμουν πολύ ψωροπερήφανος και εγώ δεν ζήταγα βοήθεια. Δεν ζήταγα βοήθεια και ακόμα πολλές φορές δεν ζητάω βοήθεια. Και από την Τζιλ μπορεί να κολλάω να τη ζητήσω κάτι. Ξέρω, να περάσει το αυτοκίνητο, να με πάρει από κάπου να πάμε. Και προτιμώ, ξέρω, να περπατήσω ή προτιμώ να κάνω κάτι άλλο. Ακόμα το δουλεύω και ακόμα έχω πράγματα κι εγώ προσωπικά να βελτιώσω. Είμαστε όλοι υποτελειοποίηση. Κανείς δεν έφτασε κάπου, κανείς δεν είναι τέλειος. Αλλά τώρα τελευταία πιστεύω ότι αυτός που είναι ο πιο σημαντικός και ο πιο δυνατός είναι αυτός που έχει τα κότσια να ζητάει βοήθεια, όχι σαν δεκανίκη και σαν γύψος, γιατί και ένα διάστημα να πάρεις 10-15 μέρες θα βάλεις ένα γύψο, μετά και αυτό βγαίνει. Δεν θα σε βάλει ο ειδικός ή ο σοφός ή αυτός που θα σε υποστηρίξει, ο coach, στο γύψο, θα σε δυναμώσει. Θα σου βάλει πειθαρχία, θα σου αναπτύξει την ικανότητα να αναλαμβάνεις την προσωπική σου υπευθυνότητα. Αυτό μας λείπει, αυτό είναι που απουσιάζει. Χωρίς υπευθυνότητα να αναλάβω την ευθύνη μου στην κατάσταση, ποια αλλαγή να κάνω? Δηλαδή, είναι σαν να αιωρούμε και να θέλω να αλλάξω. Πρέπει να πατήσω στα πόδια μου, να πω, να, αυτά τα πόδια είναι δικά μου. Και με αυτά τα πόδια που είναι δικά μου να αρχίσω να περπατάω, αποφασίζοντας και προς ποια κατεύθυνση. Αυτή ήταν και η αφόρμηση και αυτό ήταν και το σκεπτικό και η φιλοσοφία του σεμιναρίου, το οποίο σε έχει φέρει και στην Κρήτη. Ναι, προβληματιστήκαμε πάρα πολύ, παραμορφωθήκαμε, που λέει ο λόγος, στις τελευταίες εξορμήσεις που κάναμε και στις τελευταίες εκπαιδεύσεις μας στην Ατλάντα, στη Νέα Υόρκη, όσον αφορά την Αμερική, και στο Παρίσι, όσον αφορά τη Γαλλία. Το τελευταίο τρίμηνο, δηλαδή του 2018, ταξιδέψαμε και εκπαιδευτήκαμε σε πολύ σημαντικά σεμινάρια. Είχα μια ιδέα να
αποσπασματικά να επιλέξω κάποια δυνατά σημεία από αυτά τα σεμινάρια. Ένα challenge. Ένα challenge να κάνουμε, μια πρόκληση για αλλαγή. Μια πρόκληση να βγάλουμε μπροστά την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, η οποία κοιμάται. Είναι μέσα με τις, πώς το λένε, πώς βάζουμε τα ρούχα, με τις ναφθαλίνες. Μέσα στην ντουλάπα. Έχει μυρίσει ναφθαλίνη η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Και κάτι πρέπει να γίνει, να δώσω κι εγώ μια σπροξιά, με την καλή έννοια, για να ταράξω τα νερά. Και ξεκίνησα αυτή την περιοδία τώρα από την Κύπρο. Αύριο είμαι στο Ηράκλειο, σήμερα είμαι στο Ηράκλειο, αύριο στο Ηράκλειο 5 με 9 στο Ατλαντής. Ακούγεται Ατλαντής, θα υποδεχτώ τις φίλες και τους φίλους εδώ από το Ηράκλειο και από τις γύρω περιοχές. Και την Κυριακή το πρωί θα είμαστε στο Crete Hotel στα Χανιά για να κάνουμε ένα σεμινάριο με 4-5 ολοκαίνουργια εργαλεία, τα οποία και μακρινά είναι για να τα μάθουμε και εμείς τα φέρνουμε εδώ και τα προσαρμόζουμε στα ελληνοκυπριακά δεδομένα και μπορούμε να πούμε με σαφήνεια και ασφάλεια ότι αυτά τα εργαλεία δουλεύουν. Δηλαδή, πρώτα τα εφαρμόσαμε σε εμάς, είδαμε ότι αυτά τα εργαλεία δουλεύουν και τώρα με σιγουριά μπορούμε να τα συστήσουμε και ασφάλεια και στους άλλους. Και μας δίνετε τη δυνατότητα και στους φίλους που μας παρακολουθούν, τους δύο πιο γρήγορους που θα καλέσουν τώρα στο 28-13-98.000 για το Ηράκλειο, να κερδίσουν δύο διπλές προσκλήσεις λοιπόν για το Ηράκλειο και άλλες δύο διπλές προσκλήσεις για το σεμινάριο που αφορά τα Χανιά. Καλέστε λοιπόν στο 28-13-98.000 ανάλογα από το πού μας παρακολουθείτε. Αφήστε το όνομά σας, οι δύο πιο γρήγοροι. Δύο λοιπόν και δύο, άρα μιλάμε τέσσερις και τέσσερις. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις. Πρόκληση είναι γι' αυτό. Δύο διπλές προκλήσεις. Ναι, γιατί όχι το Σαρδάμ. Δύο διπλές προκλήσεις με πρόσκληση στις φίλες και στους φίλους όμως που θα έρθουν και μπορούν να το παρακολουθήσουν, μη στερήσουν τη θέση από κάποιον που δεν θα έρθει. Γιατί πολλές φορές δίνεται ένα δώρο να το πάρω, να το αξιοποιήσω το δώρο. Αυτό είναι αλήθεια. Και καλώς πράτης που το επισημαίνεις, γιατί ακούτε διαγωνισμούς, καλείτε και μετά. Δεν το θέλετε το δώρο. Αφήστε το να το πάρει κάποιος ο οποίος πραγματικά το χρειάζεται. Άρα, αφορά το σεμινάριο αυτό, Better Life Challenge. Better Life Challenge, 4 ώρες σεμινάριο, 5 με 9 αύριο το απόγευμα, Σάββατο απόγευμα στο Ηράκλειο, στο Ακουήλ Ατλαντής και 10 με 2 στα Χανιά, τα πανέμορφα Χανιά, στο Crete Hotel Νικηφόρ Φωκά. Ο κόσμος πιάνοντας τον παλμό του έχει τη διάθεση να αλλάξει πράγματα, απλά φοβάται ή απλά δεν γνωρίζει ή απλά δεν τολμά. Δηλαδή δεν έχουμε μάθει να αλλάζουμε πράγματα, παγιωμένες καταστάσεις. Δεν το έχει δει. Δεν το ξέρει, δεν πιστεύει ότι γίνεται. Νομίζει ότι αυτά έτσι απλά γράφονται στα βιβλία για να πουλάμε εμείς βιβλία ή όποιος γράφει βιβλία. Εγώ το πρώτο πράγμα που κάνω σε κάποιον όταν έρχεται σε ένα σεμινάριο ή όταν με συναντάει από κοντά ή όταν βλέπει τα βιντεάκια μας στο κανάλι μας και στο site μας, στο YouTube και σε όλα αυτά, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πούμε καλώς ήρθες, τι είναι αυτό που σε απασχολεί πιο πολύ, αυτό θέλω να αλλάξω αυτό. Και πραγματικά, αν έχουμε αντίστοιχη παράσταση από την εμπειρία μας και στη ζωή μας και στη ζωή των μαθητών μας, το πρώτο πράγμα που λέμε στον άνθρωπο αυτό είναι: έλα, γίνεται. Θέλει λίγο χρόνο. Αλλά με σιγουριά, με υπογραφή, μπορώ να σου πω ότι γίνεται. Θα κάνεις δουλίτσα και θα το κάνεις. Έχουμε ανάγκη να πιστέψει κάποιος άλλος σε εμάς ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε για να τα καταφέρουμε. Δηλαδή, κάπου ξεχνάμε λίγο τη δική μας εσωτερική δύναμη. Αυτό κατά ανάγκη δεν είναι απόλυτα ορθό. Αλλά από τη στιγμή που βλέπεις έναν άνθρωπο, όπως και εγώ, κάποια στιγμή ήμουν ένα ερείπιο της ζωής και δεν πίστευε κανείς σε μένα και δεν πίστευα και εγώ σε κανέναν, όλοι οι άνθρωποι έχουμε αστήρευτη δύναμη μέσα μας. Δεν έχουμε πολλές ωραίες αναμνήσεις από το να πιστεύουν οι άνθρωποι σε εμάς. Ή πιστεύαν οι άνθρωποι σε εμάς, Ιωάννα μου, εν μέρη. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Ναι, ωραία η προαγωγή που πήρε σε δουλειά. Τι να την κάνω εγώ. Εγώ θέλω να μου φέρεις ένα εγγονάκι. Δηλαδή, πιστεύω σε σένα, είσαι καλή στα επαγγελματικά, κοκόνα μου, αλλά χει σαν γυναίκα. Χει σαν σύζυγος, χει σαν μητέρα, χει σαν μηχανή παραγωγής εγγονιών μου. Πόσο μας κρατάει πίσω αυτό το χει? Αν δεν το δουλέψω και δεν το θεραπεύσω, θα με καταστρέψει σε όλη μου τη ζωή. Θα με κρατήσει κάθε φορά που θα πάω να ξεμητήσω, κάθε φορά που θα πάω να κάνω κάτι διαφορετικό, είναι τόσο δυνατή η επίδρασή του, τη συγκεκριμένη αμφισβήτηση, του συγκεκριμένου ναι, μεν, αλλά, σαν την παράσταση που δείχνατε πριν, σε αγαπάω, αλλά. Ναι. Που με τραβάει πίσω, με παίρνει η ανηφόρα πίσω. Και αυτή η ανηφόρα που με παίρνει πίσω, με παίρνει σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μου. Θέλω να πω ότι πρέπει να μεγαλώσω και να φτάσω να γίνω ενήλικας. Ή ακόμα και όταν δομείται
η εικόνα που θέλω να έχω για τον εαυτό μου, από πόσο νωρίς μπορεί να εφαρμόσει κάποιος αυτές τις αλλαγές και αυτόν τον τρόπο σκέψης για τον οποίο μιλάμε στη ζωή του? Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δουλεύω με ανθρώπους σε ηλικία ίντα και άντα, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν έρθει κοντά μας άνθρωποι και φοιτητές και έφηβοι, ενηλικιωμένοι εννοώ, 19-20, που μακάρι να ακούγαμε κι εμείς και να είχαμε δυνατότητα να είχαμε πρόσβαση σε τέτοια γνώση. Αγαπάω, λέει, το παιδί μου, το αγαπάω πάρα πολύ. Ρε φίλε, άστο να έρθει σε ένα σεμινάριο, δηλαδή άστο να ακούσει λίγο ή ελάτε μαζί. Ή πώς το λένε, ενθάρρυνε το. Το αγαπάω το παιδί μου, να το έχω το περιλέμιο, να το πηγαίνω σε το σκυλοβόλτα. Έτσι, αυτό δεν είναι αγάπη, εξάρτηση. Το αγαπάω εν μέρη ή το αγαπάω για να το ελέγχω. Σου λέει το ελέγχω για να το προστατεύσω. Έτσι, ναι, σου λέει. Το ελέγχω για να το προστατεύσω και είναι 30 χρόνια μαντράχαλος. Ναι. Ή 40. Δεν το ελέγχω για να το προστατεύσω. Εντάξει, έλεος. Ο καθένας είναι υπεύθυνος μετά τα 18 για τις επιλογές του. Χρειάζεται να κάτσω να ασχοληθώ και εγώ με τα δικά μου ζητήματα. Δηλαδή, είναι τώρα λογικό αυτό οι μανάδες χθες του Αγίου Βαλεντίνου να παίρνουν δώρα στους γιους τους για το Αγίου Βαλεντίνου? Θα τρελαθούμε εντελώς, το έχουμε χάσει, εντελώς το έχουμε κάψει. Συγγνώμη που μιλάω σκληρά. Βλέπω κάποια πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα κρίνω. Τα παρατηρώ, αλλά λέω πού πάμε. Ναι. Μπαίνουμε σε λάθος χωρίς να το καταλαβαίνουμε, δεν θέλει πολύ. Και μετά έχουμε όμως και απαιτήσεις. Έχουμε απαιτήσεις από όλους τους άλλους, εκτός από το να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να δούμε τώρα τι είναι αυτό δηλαδή. Ο γιος μου έχει υποκαταστήσει το ρόλο του συντρόφου, του συζύγου. Εντάξει, είμαι χωρισμένη με δύο παιδιά, το κατάλαβα. Αυτή είναι η Βαλεντίνη μου. Τι πρότυπο δίνεις αυτό το παιδάκι? Δεν το λυπάσαι? Μου έχει ξεκινήσει μεγάλο θέμα συζήτησης, καινούριο τώρα αυτό, και θέλω να μου πεις πότε θα σε ξαναδώ. Το συντομότερο. Πότε? Το συντομότερο. Η διαδικασία όλη είναι γεμάτη εκπλήξεις. Δόξα τω Θεώ, ταξιδεύουμε πολύ. Θα δούμε. Το συντομότερο. Θα κανονίσουμε το συντομότερο να τα ξαναπούμε. Δεσμεύτηκες. Φυσικά. Πάντα δεσμεύομαι. Δίνεις χέρι. Η δέσμευση είναι η βασικότερη προϋπόθεση και θα μιλήσουμε για τη δέσμευση στο σεμινάριο. Όχι τη δέσμευση του γάμου. Η δέσμευση στη διαδικασία της αλλαγής μου. Της συνέπειας. Το να δεσμευτώ και να θέλω να αλλάξω και να δουλέψω για την αλλαγή μου σε οτιδήποτε είναι το δεύτερο πράγμα μετά την υπευθυνότητα. Είναι τα δύο πιο σημαντικά. Να βάλω υπευθυνότητα, να λάβω την ευθύνη και να δεσμευτώ. Και εγώ δεσμεύομαι, δεν έχω πρόβλημα. Ειδικά σε εσένα δεσμευτώ. Νικόλας Ουρανός, κυρίες και κύριοι, και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα το μόνο σίγουρο. Μου έκανες το πιο ωραίο φινάλε για σήμερα, για τη βδομάδα γενικότερα, ρε Νικόλα. Περιμένω, και πολύ σε ευχαριστώ. Περιμένω, ταξίδεψα για να γνωρίσω νέους φίλους και νέες φίλες. Θα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουμε ξαναδουλέψει και θα χαρώ που θα τους ξαναδώ. Αλλά η έκπληξή μου και η χαρά μου θα είναι να δω και νέες φίλες και νέους φίλους. Τι θα κάνετε τώρα, Σάββατο απόγευμα και Παρασκευή πρωί? Αφιερώστε λίγο χρόνο, λίγο χρήμα για σας. Γιατί αυτά που θα πούμε με ένα μαγικό τρόπο θα σας ακουμπήσουν στην καρδιά σας και στην ψυχή σας. Τα έχετε ανάγκη να τα ακούσετε. Και είναι απλά. Είναι πολύ πιο απλά και από ό,τι συζητάμε τώρα. Θα τα πούμε πάρα πολύ απλά, απλούστατα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Ιωάννα μου. Σύντομα.